ή από σήμερα μέχρι αύριο. Κακόν το φαινόμενο, κακή εξέλιξη, αλλά θέλουν και αυτοί τον χρόνο τους και να έχουν τα λεφτά και δεν τα έχουν. Απλά μειώσουμε και εμείς τις πιθανότητες να συμβεί αυτό επί του εδάφους πριν η λύση του Κυπριακού. Σωστά. Δεν είναι. Άλλο ένα θέμα που φαίνεται ότι μπήκε σε εξέλιξη είναι η καταστροφή των όπλων, των χημικών όπλων της Συρίας. Είναι στρατοκρατούμενη η περιοχή της Μεσογείου. Για καλό σκοπό. Ακριβώς για τον λόγο αυτό. Υπάρχουν όμως, κύριε Υπουργέ, οι φόβοι για το περιβάλλον. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε αρχικώς ότι η καταστροφή θα γίνει στη θάλασσα, αντιλαμβάνεστε ότι δικαίως κάποιοι ανησυχούν στη Μεσόγειο αν γίνει αυτό, ότι θα υπάρξει μια μόλυνση, ότι μάλιστα, μπορεί σωστά, να γεμονεί. Είναι κινδύνους μια τέτοια απόφαση. Εγώ ενημερώθηκα ενδελχώς και πάνω στο πλοίο χθες που πήγα, το δανέζικο πλοίο, ναι. Πλοίο, αλλά είχα ενημερώνομαι τακτικά, συναντώ τακτικά την κυρία Χάκαν, δεν απατώμε, η οποία είναι η επικεφαλής της αποστολής του Οργανισμού για την Καταπολέμηση της Διάδοσης των Χημικών Όπλων, που είναι στη Λευκωσία. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα και έντυπον που έχει εκδοθεί από την ΟΑΧΟ, έτσι ονομάζεται ο οργανισμός, ο οποίος εξηγεί με πάσα λεπτομέρεια του πώς θα γίνει η μεταφορά και η καταστροφή και εν γέννη και των παραγόγων της όλης επιχείρησης. Πρώτα-πρώτα, θέλω να διαβεβαιώσω ότι επί των πλοίων δεν μπαίνουν όπλα. Τι μπαίνει και πού θα γίνει αυτή η καταστροφή? Ακούστε με. Μπαίνουν όπλα. Δεν μπαίνουν όπλα. Μπαίνουν οι χημικές ουσίες που αν ενωθούν φτιάχνουν όπλα. Άρα εύκολα χρηστεύεται αυτή η συνένωση και από πάνω στο πλοίο δεν μπαίνουν όπλα. Από εδώ δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Άρα είναι η πρώτη ύλη, μου λέτε. Τώρα ερχόμαστε στο περιβάλλον. Ναι. Ξέχωρα που μεταφέρεται. Μάλιστα. Είναι το ένα συστατικό και το άλλο συστατικό που αν ενωθούν δημιουργούν όπλο. Άρα όπλα δεν μπαίνουν. Δεύτερον. Τώρα τι γίνεται με τα συστατικά και τι γίνεται με τα παράγωγα τους. Αυτά πάνε, μεταφέρονται από τη Λατάκια στην Ιταλία, σε έναν λιμάνι νοτίως της Καλάβριας. Εκεί τα αναμένει έναν αμερικάνικο μεγάλο φορτηγό, επί του οποίου θα γίνει η υδρόλυση. Κάποια στερεά θα τα παραλάβουν ιταλικές εταιρείες, τα οποία θέλουν να τα αγοράσουν για να τα χρησιμοποιήσουν για τη βιομηχανία τους. Τα υγρά θα τύχουν υδρόλυσης επί αυτού του αμερικανικού πλοίου και τώρα γίνεται διαγωνισμός στο οποίο συμμετέχουν εταιρείες από 15 χώρες, εάν δεν απατώμε, εκ των οποίων μία είναι και η Ελβετία που δεν έχει θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό είναι για να ενισχύσει το αυτό που λέω και καθησυχάζω, ναι, ότι όλα τα παράγωγα μετά την υδρόλυση τα διεκδικούν να τα αγοράσουν εταιρείες για χημική χρήση στις βιομηχανίες τους. Μάλιστα. Άρα τίποτε δεν πάει στη θάλασσα. Ναι. Κύριε Υπουργέ, ακούγεται εντόνως ότι ενδιαφέρεστε για Ευρωπαίος Επίτροπος, ότι θα είστε ο διάδοχος της Αντρούλας Βασιλείου, η θητεία της οποίας λέγει, όντως ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο? Πάντα το όνειρο μου και μετά από μια θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο με αξίωμα ήταν να τελειώσω την πολιτική μου καριέρα από τη θέση του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη ζωή όμως δεν είναι πάντα που κάποιος εκπληρεί τα όνειρά του. Έχω πολλά άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβω υπόψη που αφορούν την οικογένεια μου, την κατάσταση της υγείας και της γυναίκας μου και τη δική μου. Πρέπει να λάβω υπόψη και το τι γίνεται εδώ στην Κύπρο. Εάν με καλεί το καθήκον να παραμείνω, ιδιαίτερα αν προχωρούμε στο Κυπριακό. Στο Κυπριακό. Επομένως όλα αυτά πρέπει να τα λάβω υπόψη. Από τη στιγμή όμως που έχω χρόνων ακόμα και δεν υπάρχει λόγος να γίνονται συζητήσεις από τώρα,
ας τον εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για να εξακολουθώ ακόμα να οραματίζομαι. Πάντως είναι η δεύτερη φορά απόψε που μιλάτε για τέλος της πολιτικής σας καριέρας και πριν μου είπατε και να είναι κυβέρνηση το κόμμα μου, εγώ δεν θα είμαι στα πράγματα, αποχωρώ. Αυτό σημαίνει ότι είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε από τη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου εκεί θα κλείσετε τον κύκλο τρία της πολιτικής. Τρία από τη θέση του Επιτρόπου θα κλείσω εκεί τον σίγουρα. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, εάν κάνω όλη μου τη θητεία, θα την κλείσω εκεί. Εάν κάνω μέρος της θητείας, θα το κλείσω εκεί. Νομίζω ότι είναι ώρα για να πούμε τόπο στα νιάτα. Ουδής αναγκατάστατος, από την ώρα που προσφέρεις όσα η πείρα σου, οι γνώσεις σου σου επέτρεψαν, είναι ώρα για να έρθουν να προσφέρουν κι άλλοι. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι και η δική σας υγεία και της κυρίας Έμης.